Η απόφαση της Microsoft να επενδύσει με την εγκατάσταση του συμπλέγματος των 30 data centers στο Λαύριο θα μεταμορφώσει την περιοχή. Συγκεκριμένα, η επένδυση στο πρώην εργοστάσιο της κλωστοϊφαντουργίας Αιγαίων, η εγκαταστάση του οποίου για πολλά χρόνια χαρακτηρίζονταν φάντασμα, θυμίζοντας άλλες εποχές, και η ξεχωριστή ιστορία της περιοχής θα λειτουργήσουν θετικά για την ευρύτερη περιοχή του Λαβρεωτικού Δήμου. Η επένδυση της Microsoft, σύμφωνα με την έρευνα του δικτύου κτηματομεσητών η Real Estates, θα λειτουργήσει διαφημιστικά για την περιοχή και λογικό είναι στο άμεσο μέλλον να αναμένουμε παρόμοιες ενέργειες και από άλλες εταιρείες, τόσο εγχώριες όσο και αλλοδαπές, που θα θελήσουν να βρεθούν επαγγελματικά κοντά στον Αμερικανικό κολοσσό. Η διαθεσιμότητα ακινήτων προς μίσθωση στο Λαύριο είναι πάρα πολύ μικρή, βάσει των αγγελιών ακινήτων. Το ζητούμενο μηνιαίο κόστος μίσθωσης κυμαίνεται από 4,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 6,6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Μόνο το 38,8% των διαθεσίμων ακινήτων προς μίσθωση είναι άνω των 75 τετραγωνικών μέτρων κατάλληλα για οικογένειες, ενώ το υπόλοιπο αφορά ακίνητα έως 65 τετραγωνικά μέτρα. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης διαμερισμάτων 70 τετραγωνικών μέτρων έως 110 τετραγωνικών μέτρων άνω του πρώτου ορόφου κατασκευής μετά το 2018 κυμαίνονται από 1.222 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 1.644 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ενώ οι ζητούμενες τιμές πώλησης διαμερισμάτων με έτος κατασκευής το 1990 ξεκινούν από 800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Λόγω της μικρής διαθεσιμότητας ακινήτων τόσο προς ενοικίαση όσο και προς πώληση, σίγουρα θα γεννηθούν ανάγκες ανοικοδόμησης ανέγερσης κατοικιών στην περιοχή για να φιλοξενήσουν τους εργαζόμενους στη Microsoft, καθώς και των εταιριών που ενδεχομένως να ακολουθήσουν την κίνηση του Αμερικανικού κολοσσού. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Real Estates Θημιστοκλής Μπάκας, για να λειτουργήσει ορθά και να αποκομίσει τα μέγιστα ο Δήμος Λαβρεωτικής από την πολλά υποσχόμενη επένδυση στην περιοχή, θα πρέπει να συνδεθεί το Λαύριο μέσω της επέκτασης της Αττικής Οδού και ταυτόχρονα να ολοκληρωθεί το δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου με το αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος και το αστικό κέντρο της Αθήνας. Η ανοικοδόμηση στην περιοχή και ταυτόχρονα οι ενδεχόμενες συγκοινωνιακές παρεμβάσεις θα συντελέσουν στην αύξηση των αξιών των ακινήτων και στην προσέλκυση ενδιαφερομένων που θα θελήσουν να εγκατασταθούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαβρεωτικής, τόσο διότι θα δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή, όσο και λόγω του καλύτερου επίπεδου διαβίωσης.